άντρα σου, μάλλον στον άντρα. Όχι. Τον άντρα τον κέρδισε καθόλου το εξωτερικό κομμάτι. Εντάξει, ήταν η πρώτη εικόνα και. Εντάξει, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε καταρχήν από το εξωτερικό κομμάτι. Δηλαδή, σίγουρα, ξεκινάμε νομίζω, από αυτό. Μας αρέσει κάποιος και πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπει κανένα στη διαδικασία του να φλερτάρει, να προσεγγίσει. Διόρθωσέ με αυτό. Θα καταλάβει, ναι, τον εσωτερικό σου κόσμο από αυτήν την απέτηση. Δεν πρώτη φορά. Δηλαδή, ξέρει κουκούλα και είδα λεπτά να συζητήσουμε να μου κάνει ο εσωτερικό κόσμο. Θα διαφωνήσω λίγο, δηλαδή. Θα πω ότι δεν μπορεί να σου είναι τελείως αποθητικός ο άλλος, αλλά εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές με ωραίους ανθρώπους ο χαρακτήρας να με αποθεί, οπότε να μην θέλω να τους ξαναδώ. Αυτό, ναι. Και με ανθρώπους οι οποίοι εξ αρχής δεν είπα Θεέ μου, να θέλω να είναι τόσο ελκυστικοί και τόσο εγωιτευτικοί που να θέλω να τους ξαναδώ. Ναι. Οπότε μπορεί να είδε μια ωραία εικόνα, γιατί διάβασα ότι γνωριζόσασταν κιόλας, ναι, ότι, ναι, 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 ότι τον είδα και είπα Χριστίνα και έλα να ξανασυστηθούμε, να συστηθούμε μάλλον, ναι, κτλ. Οπότε κάτι σίγουρα άλλο τον τράβηξε και σε τράβηξε. Τώρα να σου πω κάτι, μήπως τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας τα πει, τι να πω εγώ για λογαριασμό, να μιλήσω λίγο δύσκολα, να μου πεις τι τράβηξε. Εμείς θα τον πάρουμε, θα μιλήσει. Δεν είναι πρόβλημα, και εδώ. Νομίζω ότι μιλάει γενικά, είναι κοινωνικός άνθρωπος. Είναι πολύ κοινωνικό παιδί, πάρα πολύ κοινωνικό. Είναι ακόμα πολιτικός. Είναι στην αντιπολίτευση ως... Πολιτεύεται όμως κανονικά. Πολιτεύεται, δεν κατεβαίνει και στη Β' Αθηνών, ας πούμε. Εντάξει. Είναι εκεί στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Πάντως για τα προσωπικά σου, δεν σε αρέσει να μιλάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το βλέπω και από το σώμα σου, από τη στάση του σώματός σου. Καθόλου. Ενώ τώρα θα σε ρωτήσω για τα επαγγελματικά, η γλώσσα θα φύγει ροδάνη, θα αρχίσει να λες τα προσωπικά λίγο, δεν θες πολλά. Όχι, γενικά ναι, δεν μ' αρέσει. Είναι παράξενο αυτό, ε. Για σκέψου να μιλάω για τα προσωπικά των άλλων και εγώ να μην θέλω καθόλου τα δικά μου.